Το ΝΑΤΟ έστειλε επειγόντως μια σύνοψη πληροφοριών στα κράτη-μέλη του, όπου προειδοποιεί για την κινητοποίηση ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου, γνωστό και ως όπλο της αποκάλυψης. Το νέο υποβρύχιο που εντάχθηκε σε υπηρεσία τον Ιούλιο βρίσκεται σύμφωνα με το εμπιστευτικό σημείωμα του ΝΑΤΟ στα νερά της Αρκτικής, μετά τη δολιοφθορά των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, σύμφωνα με διαφορετικές ανεπίσημες πηγές. Το ΝΑΤΟ φοβάται ότι η αποστολή του είναι τώρα να δοκιμάσει την πυρηνική τορπίλη Ποσάιντον, ένα βλήμα ικανό να ταξιδέψει έως και 10.000 χιλιόμετρα κάτω από το νερό και στη συνέχεια να εκραγεί κοντάς την ακτή για να προκαλέσει ραδιενεργό τσουνάμι. Η πυρηνική τορπίλη παρουσιάστηκε το 2018 από τη Ρωσία ως ο τρόπος για να διασφαλιστεί η ρωσική στρατιωτική υπεροχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει ένα δορυφορικό δίκτυο για την παρακολούθηση τορπίλων που εκμεταλλεύεται τη μεγάλη θερμότητα που εκπέμπουν τα όπλα αυτά όταν εξαπολύονται από υποβρύχια.